Τον Σάκη Τανιμανίδη, ανάμεσα στη μαμά του Ματούλα και τη Χριστίνα Μπόμπα, απαθανάτησε ο φακός του ίδιου περιοδικού σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Το περιοδικό αναφέρει ότι άνθρωπος από το στενό φιλικό περιβάλλον της συντρόφου του Σάκη Τανιμανίδη διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ακούστηκαν περί εγκυμοσύνης. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έγκυος η κοπέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση και κατέληξε. Γενικά ο Σάκης και η Χριστίνα δεν βιάζονται, αλλά δεν είναι έγκυος. Όλα θα γίνουν με τη σειρά τους, με σαφή υπονοούμενα φυσικά, στον επικείμενο γάμο τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Τι γλυκός γιος είναι αυτός. Έρθει η Μανούλα από Θεσσαλονίκη, δεν νιώθει άνετα. Βλέπει και τους παπαράτσο που αρχίζουν και απαθανατίζουν. Και την λέει... πιάνει από το χέρι. Η Μανούλα. Θα ήθελες να ήσουν στη θέση της Χριστίνας Μπόμπα. Δεν είναι λίγο αμήχανο τώρα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, και με αυτόν τον τρόπο να πιάνεις τη μαμά σου ενώ δίπλα έχεις την κοπέλα σου. Κοίτα, τουλάχιστον να πιάνε και τις δύο. Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, κρατάει τα κλειδιά. Αγκαζέ. Τη μαμά θα μπορούσε αγκαζέ. Ναι, παιδιά, συμφωνώ με τον Κώστα. Δηλαδή δεν είναι πολύ. Δεν την πιάνετε καλέ τη Μανούλα από το χέρι. Έτσι, ένα κεράκι να κάνουμε βόλτα στο ηλιοβασίλεμα στην Αμμουδιά, όχι. Άκουσα, Ματίνα, ειδικά όταν είσαι άντρας και παιδιά, συγγνώμη, μετά από κάποια ηλικία, πρέπει αυτό το πράγμα λίγο να έχει κάποια όρια. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να είσαι... Μπράβο, μια που είπες για τον απογαλακτισμό και είναι σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτο. Γιατί κρατάει τα κλειδιά στο δεξί χέρι και δεν κρατάει ένα μπιμπερό. Συγγνώμη τώρα, γιατί το σκέφτηκα και αυτό τώρα. Μπορεί να μην φταίει ο Ασμοσάκης, μπορεί η μαμά. Συγγνώμη, κυρία Τανιμανίδη. Η κυρία Ματούλα. Η κυρία Ματούλα μας. Η κυρία Ματούλα να θέλει να αποδείξει ποιος είναι το αφεντικό. Δηλαδή, δεν θα πιάσει την κούρτη. Πάλι για τη Χριστίνα. Όχι, αυτό, δεν είναι το λακευτικό. Παιδιά, όχι. Έχει έρθει η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Νιώθει ότι δεν παίζει στο γήπεδό της. Η Χριστίνα αυτός είναι εξοικειωμένη. Φοράει και ένα μίνι, είναι πολύ όμορφη, περιποιημένη και ξαφνικά βλέπει τους παπαράτσι και αγχώνεται και ο Σάκης. Το δε μίνι, δεν ξέρω τι το ή το άλλο, πάνε να περάσουν τον δρόμο. Το μίνι της Χριστίνας. Και είναι το αγοράκι της, το οποίο πρέπει να το πιάσει από το χεράκι και το περάσει απέναντι. Αλλά μπρατσέτα. Εγώ έλα, πιστεύω παιδιά, όχι, δεν είναι ότι η Χριστίνα, επειδή είναι πολύ καλό κορίτσι, είπε στο Σάκη, πιάσε τη μαμά σου από το χεράκι. Είπε στο Σάκη, πιάσε τη μαμά σου. Σωστά, γιατί εμένα Σάκη με βλέπει κάθε μέρα. Τι μωμό που μένει πάνω. Μα από το χεράκι τη μαμά. Νομίζω ότι πιάνω τη μαμά μου. Εσύ είσαι κοπέλα. Εσύ είσαι κοριτσάκι, βρε σταματήνα. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω για το Σάκη, τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Αλλά ο άντρας που είναι και λίγο μαμάκα. Μπρουτάλ. Μαμάκια δεν είναι καθόλου. Ναι, παιδιά, τι μαμάκια. Κάποιο άμα πιάσει τη μαμά του από το χέρι. Όχι, καλή μαμά. Πιάσει και τι δύο. Κάθομαι τη μαμά σου, έτσι. Έμα, δεν προλαβαίνω να το πω. Ρε, ναι, παιδιά, το με τη μαμά μου έτσι όταν είμαστε σε κόσμο ή έχει πολύ κίνηση. Μπράβο, μποτιλιάρισμα, ξέρω εγώ, και δεν θέλουμε να χάσει ένα τον άλλο. Παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη μαμά μου. Που τα τελευταία 30 χρόνια, Μανούλα, συγγνώμη που δεν σε πιάνω εγώ έτσι. Δεν με έχει κρατήσει από το χέρι. Αλλά πιασέτα, ναι. Έτσι, με τα χεράκια μας. Εσύ είσαι λάθος. Με τα χεράκια μας συμπλεγμένα δεν το έχω κάνει. Εσύ είσαι λάθος. Όχι, κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν την κρατάμε τη Μανούλα από το χεράκι. Ούτε τη φωνάζουμε μαμά στον αλλά δρόμο. Μάνα τη φωνάζουμε. Έλα, μάνα από εδώ. Μητέρα. Ούτε μητέρα. Μητέρα, μαμά. Μανουλίνα, μητέρα φωνάζουμε Μανουλίνα την πεθερά μας συνήθως, γιατί μάνα από μέσα μας λέμε... Μάνα, sorry. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Βάλτε τη φωτογραφία με τα κλειδιά. Έχω και άλλη εξήγηση. Κρατούσε και τις δύο από το χέρι. Στο προηγούμενο σταντανέ. Αλλά επειδή πλησιάζει το σημείο του πάρκινγκ, λέει στην Χριστίνα, μισό λεπτό να βγάλω τα. Για κάτω εικόνα, περπατάω στον δρόμο και έχω από τη μία την κοπέλα και την άλλη τη μαμά μου και πηγαίνω. Και λέει στην κοπέλα του, βγάλε εσύ τα κλειδιά και λέει στη μαμά του, βγάλε και εσύ τον πιπερό. Εκεί ήθελαμε να καταλήξουμε. Ένα ωραίο αγόρι που έχει ωραία γυναίκα και ωραία μανούλα. Όχι, προχθές δεν λέγαμε ότι είναι το πιο ωραίο ζευγάρι των τελευταίων μηνών. Και, η κυρία και το έχουν πουλήσει και πάρα πολύ ότι είναι το πιο ωραίο ζευγάρι. Δεν το αφήνουν εκμετάλλευτο. Μα δεν χρειάζεται να το πουλήσουν, είναι ολοφάνερο. Αλλά και αυτή στέκεται πάρα πολύ ωραία στην παιδιά, και η κυρία Ματούλα, συγγνώμη λίγο, είναι από τις trendy μαμάδες που θες να τις δείξεις. Όχι, κυρία Ματούλα, αν κρίνω τα εστατανέ στην αυλή του σπιτιού. Και τώρα αυτό είναι το δεύτερο χτύπημα. Στο τρίτο χτύπημα κλείνει η πόρτα. Γιατί το βιντεάκι εκείνο ήταν πολύ αυθόρμητο. Γιατί το λες αυτό. Να μην δεις μια Θεσσαλονικιά με το μίνι της, το μαλλί από το κομμωτήριο, βαμμένη, τενισμένη κουκλάρα. Το μίνι, κορίτσια, όχι, παιδιά, μισό λεπτό, το μίνι, όχι, το μίνι έχει όριο ηλικίας, πιστεύω. Εντάξει, όχι, είναι πολύ ωραία, και όριο γενιακής κατάστασης. Γιατί είδα κάτι γιαγιάδες με δύο εγγόνια, με το μίνι κόκκινο μέχρι να μην σας πω πού, και πραγματικά το πλάλαμε το πρωινό μας. Το υποστηρίζανε οι γιαγιάδες. Όχι. Άμα τα έχεις, η κυρία Ματούλα το υποστηρίζει και δεν είναι και τόσο μήνυμα. Συγγνώμη, τώρα μου θυμίζεις αυτούς που λένε
που ζηλεύουν και ζηλοφθονούν, το φορά το μήνυ τη μάνα. Άμα έχει ποδάρε και είσαι και μάνα, να το βάλει. Άμα έχει. Άμα νομίζει δηλαδή, ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα γίνει μάνα στα 20, το κόβει το μήνυ, γιατί έχει γίνει μάνα. Δεν θα βρει τι να. Άλλο η μαμά του Σάκη αυτό λέμε, είναι κάτω από το πέντε. Έτσι. Κάτω από το πέντε. Παιδιά, όπω το κολάν έχει ένα. Κολάν. Κολάν. Το λέει μόνο του. Κατάλαβε. Έτσι και το μήνυ. Έτσι και το μήνυ. Έχει όριο ηλικίας και όριο κοινωνικής οικογενειακής κατάστασης. Άμα είσαι γιαγιά και έχεις κάνει εγγόνι και 40 να είσαι. Να σου πω, μην το λες αυτό γιατί δείχνεις την ηλικία σου. Παπαλώτα, παπαλώτα, δείχνεις την ηλικία σου. Σταμάτα, αυτά είναι απαρχαιωμένες. Ναι, Δημήτρη, τώρα για το μήνυ. Και πρόσεξε, χωρίς ντομάτες. Βάλτε τις μανάδες σας με την κυταρίτιδα στη φόρα. Μπορεί να είναι μια γυναίκα 30 χρονών που να μην έχει το κορμί να υποστηρίξει το τζιν σορτσάκι και μπορεί να είναι η άλλη παιδιά. Μάνα. Θεά. Για μένα το μήνυ πρέπει να το φοράει αυτή που μπορεί, ανεξαρτήτου ηλικίας. Αν δεν μπορεί, είτε είναι 20 είτε είναι 50, δεν πρέπει τώρα να το φοράει. Τώρα σας τα λέω, Τίνα και εγώ που στην πάρω, δεν μας βλέπατε μόνο με σορτσάκι. Και καλά κάνατε, γιατί έχετε πελάρες. Επειδή έχω μια πορεία και θέτουμε σήμερα στην εκπομπή καινούρια πρότυπα. Τώρα κυρία δεν γνωρίζω, Δεσποινής, Δώρα Τσολάκη, μήπως μπορούμε να την ξαναδούμε. Α, τη Δέσποινη, αγαπημένη.